μέσα σε μια καταπράσινη και πανέμορφη κοιλάδα, περικλεισμένη από τα βουνά του Ψιλορίτη, του Κέντρους, της Άμυτος και του Σόρου, βρίσκεται η περιοχή του Δήμου Αμαρίου με έδρα την Αγία Φωτεινή. Καλύπτει το νότιο τμήμα του νομού Ρεθύμνου και περιλαμβάνει 26 χωριά και αρκετούς οικισμούς. Η αυθεντική αυτή επαρχία, με τους περίπου 6.000 μόνιμους κατοίκους, διατηρεί ένα βαθύτατα παραδοσιακό χαρακτήρα. Η φύση πρίκησε με όμορφα τοπία το Αμάρι. Θέσεις με μαγευτική θέα, πανέμορφες πλαγιές, πηγές με κρυστάλλινα νερά, εκτάσεις με δέντρα, θάμνη και αγριολούλουδα κατατάσσουν την περιοχή στις πιο πράσινες της Κρήτης. Από τη μια τα δημιουργήματα της φύσης και από την άλλη τα δημιουργήματα των ανθρώπων σχηματίζουν δυσέβρετους συνδυασμούς. Σε κανένα άλλο μέρος δεν βρίσκονται συντεριασμένα βουνά, φαράγγια, σπήλαια, μινωικοί οικισμοί, βυζαντινές εκκλησίες, πηγές και κάστρα. Η ιστορία του Αμαρίου χάνεται στα βάθη των αιώνων, καθώς τα πρώτα δείγματα κατοίκησης που αποκαλύφθηκαν στον οικισμό Ελένες χρονολογούνται από το 6.000 π.Χ. Κτηριακά συγκροτήματα στην περιοχή της Ιβρίτου, στο μοναστηράκι και στο χωριό Αποδούλου δηλώνουν την ύπαρξη καλά οργανωμένων κοινοτήτων κατά τα χρόνια της μινωικής περίοδου. Βυζαντινές εκκλησίες και σπάνιες αγιογραφίες αποδεικνύουν την ακμή που γνώρισε η περιοχή τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πάρα πολύ νωρίς γνώρισε το χριστιανισμό η περιοχή του Αμαρίου, επειδή γεωγραφικά γειτνιάζει με την αρχαία Γόρτινα, η οποία υπήρξε το λίκνο της Ορθοδοξίας στην Κρήτη και η έδρα του πρώτου Επισκόπου και Αποστόλου Κρήτης, του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Στην περιοχή μας θα συναντήσετε παλαιοχριστιανικές βασιλικές, επισκοπικούς ναούς, ο ναός της Παναγίας στο Μέρωνα, όπως ο μοναστηριακός ναός της Παναγίας της Καρδιώτισσας στο Φουρφουρά, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η περιοχή διαδραμάτισε το δικό της ιδιαίτερο ρόλο και στη σύγχρονη ιστορία. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, η περιοχή αποτέλεσε κέντρο του αντιστασιακού αγώνα. Οι Γερμανοί, αποχωρώντας από την Κρήτη, κατέστρεψαν ολοσχερώς 8 χωριά του Αμαρίου. Μαζί με το Γιαρακάρι πρέπει να συμπληρώσω ότι κάηκαν άλλα 7 χωριά, τα οποία είναι το Άνω Μέρος, οι Βρύσες, το Καρδάκι, η Γουργούθη, ο Σμιλές, ένα χωριό το οποίο είναι δίπλα στις Βρύσες και εξαφανίστηκε από το χάρτη, δεν ξανακατοίκηκε έκτοτε, η Κρύα Βρύση του Αγίου Βασιλείου και το Γιαρακάρι φυσικά. Αυτά τα χωριά αριθμούν στο σύνολο 164 εκτελεστέντες, οι οποίοι εκτελέστηκαν κατά την υποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής από την Κρήτη. Για τους Γερμανούς, αιτία ήταν η απαγωγή ενός στρατηγού από τις Αρχάνες Ηρακείου, του στρατηγού Κράιπ. Μια ομάδα αντιστασιακών της Κρήτης προέβησε ένα παράτολμο εγχείρημα. Απήγαγαν τον στρατηγό, τον περιέφεραν από κάποια χωριά και τον έκρυψαν μέχρι που μπόρεσαν να το φυγαδεύσουν με ένα υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού της Αγγλίας από τις ακτές του Ροδάκινου στη Νότια Κρήτη. Αυτό ήταν η αφορμή για τα αντίπεινα των Γερμανών. Οι αιτίες όμως ήταν βαθύτερες, διότι εγώ θεωρώ προσωπικά, από τη μελέτη που έχω κάνει πάνω στα ιστορικά κείμενα και στις πηγές, ότι οι εκτελέσεις ήταν προαποφασισμένες, ούτως ώστε κατά την υποχώρηση των Γερμανών να υπάρξει η δυνατότερο όσο το δυνατόν λιγότερη αντίσταση για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα νότα τους και να φύγουν με τη δυνατότερη ασφάλεια, αφήνοντας την Κρήτη και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ελεύθερη. Το Αμάρι σήμερα, διατηρώντας έντονα τον ελληνικό του χαρακτήρα, αποτελεί ένα ιστορικό κόσμημα και μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά. Και τα 26 χωριά του Αμαρίου είναι ξεχωριστά. Το καθένα έχει τη δική του ιστορία και παράδοση. Ο Λιγιώτης ποταμός διαρρέει την κοιλάδα του Αμαρίου. Ξεκινάει από το χωριό Γένα, από εκεί είναι πηγές του, και φτάνει μέχρι την Αγία Γαλήνη. Ονομάστηκε Λιγιώτης γιατί υπάρχει ο θρύλος ότι κατά την αρχαιότητα εκεί κατέβαινε ο Δίας από τον Ψιλορίτη για να πάρει το μπάνιο του, έσμιγε με τις ομορφοκοπελιές του τόπου, οι οποίες για να του μείνουν αιώνια πιστές, τις μεταμόρφωνε σε δέντρα, οι οποίες φύονται ακόμα στις όχθες του και οι οποίες ονομάζονται Λιγιές. Οι Βολιώνες είναι το πρώτο χωριό στο Δήμο Αμαρίου από το Βορρά. Πρόκειται για ένα μικρό χωριό με λιγοστούς κατοίκους. Νοτιοδυτικά από τους Βολιώνες βρίσκεται το χωριό της Παντάνασας.
σκάφτανε κάποιοι παλιοί εδώ σε ένα περβόλι και βρήκανε μια εικόνα και έγραφανε Παναγία η Παντάνασα. Εκεί λοιπόν χτίστηκε μια εκκλησία και πήρε την ονομασία Παναγία η Παντάνασα. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι του Βέννη. Η ιστορία του μοναστηριού εδώ εχάνεται στους αιώνες μέσα. Μια επιγραφή, η παλαιότερη επιγραφή που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε είναι σε ένα κελί πίσω ακριβώς από εδώ, όπου έχει χρονολογία 1701. Έχει παγκρίτια εμβέλεια και το προσεγγίζουμε πολύ δέος. Και η αιτία είναι ο Άγιος που τιμάται, ο Άγιος Αντώνης, όπου η ζωή του μοναστηριού έχει συνδεθεί με πάρα πολλά θαύματα, μαρτυρούν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα στην Τουρκοκρατία και ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν να μαρτυρήσουν, μαρτυρούν για ένα ασπρογένη γέροντα, ο οποίος έδιδε εντολές, τον οποίον έβλεπαν, ο οποίος τους κατεύθυνε, ο οποίος πολλές φορές τους επίπλητε, ο οποίος έκανε πολλά θαύματα, ακόμα και τα παιδιά Τούρκων. Επίσης υπάρχει το αγίασμα μέσα του Αγίου Αντωνίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινά μας μαρτυρούν άνθρωποι για θαύματα του Αγίου Αντωνίου που μέχρι και τη σήμερα μας επιτελούνται στον ιερό αυτό χώρο. Λίγα χιλιόμετρα μετά την Παντάνασα βρίσκεται το χωριό της Πατσού, ένα μικρό σε πληθυσμό χωριό στους πρόποδες του υψώματος Ορός. Από ό,τι γνωρίζουμε πήρε την ονομασία από την οικογένεια των Πατσών, η οποία προερχόταν από το Βυζάντιο, από την Κωνσταντινούπολη και ήταν ένα παρακλάδι της οικογένειας των Σκορδίλιδων, οι οποίοι ήρθαν όλοι αυτοί μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά και ο οποίος έφερε στην Κρήτη οικογένειες βυζαντινές προκειμένου να ελέγξει το νησί όπως νόμιζε αυτός καλύτερα. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από την πλούσια βλάστηση που οφείλεται στις πολλές πηγές νερού που διαθέτει. Παράγει κάθε λογής προϊόντα όπως λάδι, καρύδια και ράσια οπορικά. Το χωριό δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ιδρύθηκε, είναι όμως γνωστό ότι εκεί κοντά υπήρχε ζωή από τα πρώτα μινωικά χρόνια. Από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα που υπάρχουν σε διάφορα μέρη της περιοχής, υπήρχε ζωή από το 3000 π.Χ. και εντεύθεν. Μέσα στο χωριό μπορεί να δει κανείς τον ερυπωμένο ναό της Παναγίας. Κτίστηκε, τουλάχιστον όπως φαίνεται τώρα, από τον 10ο αιώνα. Σίγουρα καταστράφηκε μετά, προφανώς από κάποιο σεισμό, και μετά ξαναχτίστηκε, συμπληρώθηκε και ολοκληρώθηκε το 1300 περίπου. Και την εποχή αυτή είναι και οι γεωγραφίες του ναού, οι οποίες είναι εξαιρετικής τέχνης και φαίνεται να είναι από δύο αγιογράφους διαφορετικούς, οι οποίοι όμως ανήκουν και οι δύο στη μακεδονική σχολή λεγόμενη. Ο δεύτερος βέβαια γεωγράφος έχει κάποιες επιρροές από την Δύση και την Βενετία και την Ιταλία. Σχετικά με τον ναό υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι ανήκε στην οικογένεια των Καλέργιδων και τον έκτισαν εδώ για να δείξουν την παρουσία τους και με αυτόν τον τρόπο στην περιοχή. Γι' αυτό τον έκαναν τόσο μεγάλο, πολυτελέστατο και πλούσια διακοσμημένο μέσα και έξω. Υπάρχει όμως και η δεύτερη εκδοχή που λέει ότι ήταν μοναστήρι με καλόγερους και είχε μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση 101 πορτοπαράθυρα. Και γύρω από το μεγάλο τρούλο υπήρχαν 4 φουρνικά σε κάθε γωνία του ναού ένα. Επίσης έχει 3 ιερά, εκ των οποίων το μεσαίο, το μεγάλο, έχει ορθογώνιο σχήμα. Εκεί μέσα σώζεται ένα σύνθρονο, καθώς επίσης στο κέντρο ένας θρόνος, ο επισκοπικός θρόνος, γιατί την εποχή εκείνη ήταν και έδρα επισκοπής, επισκοπή Αγρίου λεγόταν τότε, η οποία είχε διαδεχθεί την επισκοπή Σιβρίτου. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο έγινε τον προηγούμενο αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες, κάποια βραδιά καθόντουσαν σε ένα σπίτι εδώ κοντά στην εκκλησία και καθώς κουβέντιαζαν, εμφανίστηκε λοιπόν ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο φως εδώ στο ναό. Υπέθεσαν ότι είχε πάρει φωτιά. Καθώς έφτασαν ως εδώ δεν βρήκαν φωτιά, αλλά βρήκαν ένα φως το οποίο κατέβαινε από τον ουρανό σαν κολόνα φωτός και κατέληγε στο ιερό της Παναγίας. Λίγο έξω από το χωριό της Πατσού βρίσκεται το ομώνυμο φαράγγι. Στο εσωτερικό λοιπόν του φαραγγιού ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να συναντήσει αρκετά είδη χαρακτηριστικής αμαριώτικης χλωρίδας, όπως είναι ο πλάτανος, ο δρύς,
η πικροδάφνη, η σφάκα όπως τη λέμε στην περιοχή. Το φαράγγι της Πατσού είναι επισκέψιμο με υποδομή για πίκνικ και πηγή που έχει συνεχώς τρεχούμενο νερό δίπλα στο ποτάμι. Όμορφη συνδυασμή γιατί έχει νερό και συσσωρεύσεις νερού που σχηματίζουν μικρούς καταράκτες και ο τυχερός επισκέπτης μπορεί να συναντήσει και σπάνια είδη από πουλιά τα οποία πετάνε στις δύο κάθετες πλευρές του. Στο ξεκίνημά του λοιπόν υπάρχει ένα ιερό εκκλησίασμα, το εκκλησίασμα του Αγίου Αντωνίου. Ένα εκκλησάκι σπήλαιο εκκλησιά, δηλαδή είναι κτισμένο μέσα σε μια βραχοσκεπή. Το σπήλαιο αυτό ήταν τόπος λατρείας όπως προκύπτει από την επιγραφή «Ερμή Κρανέο», δώρο Στεφάνου Ευχήν. Εδώ κατά την αρχαιότητα λατρευόταν ο Κρανέος Ερμής, ο αγαπημένος θεός των Κρητών, τον οποίον επικαλούνταν για τη γονιμότητα της γης και των ζώων. Το Κρανέος είναι το επίθετο Κρινέος, δηλαδή το α το δωρικό που αντικαθιστάει το ήτα. Κράνα κρίνει. Κρανέος Κρινέος. Ο θεός λέει των πηγών και πραγματικά το σημείο είναι γεμάτο από πηγές και όταν το επισκεφτεί ο άνθρωπος εισπράττει μια ιδιαίτερη ευεξία από την πρασινάδα, το βαθύσιο του μέρους και τα νερά που τρέχουν, το ποτάμι συν την πηγή. Έρχονται οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, κόβουν ένα κομμάτι χαρτί, γράφουν την επιθυμία τους απάνω και τη βάζουν μέσα σε μικρές σοπές που υπάρχουν στα βράχια, στις βραχοσκεπές που περικλείουν το μέρος που ήταν το ιερό του Κρανέου Ερμή και που σήμερα είναι ο σπηλαιώδης ναός του Αγίου Αντωνίου. Οι πρώτες ανασκαφές στο σπήλαιο έγιναν το 1885 έως 1886 από τον Φεντερίκο Άλμπερ. Το 1989 οι πλέον πρόσφατες ανασκαφές έδειξαν ότι η μινωική λατρεία τελούνταν κυρίως στο χώρο της βραχοσκεπής. Στο φαράγγι λοιπόν και μέσα στο σημείο που γινόταν η λατρεία του Θεού έχουν βρεθεί ίχνη πυράς και υπολείμματα από κόκαλα ζώων. Το τελείωμα του φαραγγιού είναι στο ξεκίνημα του φράγματος του ποταμών που έχει γίνει τώρα και τα νερά του ποταμού που περνάνε και διασχίζουν το φαράγγι καταλήγουν στο φράγμα των ποταμών που τώρα πρόσφατα έχει δημιουργηθεί. Η διέλευση του φαραγγιού είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να πραγματοποιηθεί σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανατολικά του χωριού της Πατσού βρίσκεται το χωριό Απόστολη, ένας όμορφος οικισμός με αμφιθεατρική διάταξη. Το χωριό έπαιξε σπουδαίο ρόλο κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όταν στη μάχη των ποταμών οι Γερμανοί συγκρούστηκαν με αντάρτες στην περιοχή γύρω Χάρακα. Η μάχη που έγινε στο γύρω Χάρακα, στην τοποθεσία ανάμεσα στον οικισμό Αποστόλων και ποταμών, που είναι το φράγμα, είναι μεταγενέστερη του ολοκαυτώματος, δηλαδή έγινε περίπου στα τέλη του Αυγούστου του 1944. Εκεί μια ομάδα Κρητών αγωνιστών μπόρεσαν και πολέμησαν ένα απόσπασμα των Γερμανών, το οποίο το εξολόθρεψαν κατά κράτος, ελάχιστοι σώθηκαν και στήθηκε ένα ιερό στο σημείο αυτό, το οποίο αποτελεί μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους αυτούς που πολέμησαν. Κάποιοι σκοτώθηκαν, αλλά η μάχη ήταν νικηφόρα για τους αγωνιστές της Κρήτης και μπόρεσαν να συμβάλλουν και αυτοί και να βάλουν αληθαράκι στην ελευθερία αυτού του τόπου. Ιδιαίτερα σημαντική στους Αποστόλους είναι η παρουσία του γυναικείου αγροτικού συνεταιρισμού, που παράγει παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα. Ο γυναικείος συνεταιρισμός ΣΕΡΑΤΟ ιδρύθηκε το 2007. Τα προϊόντα που φτιάχνουμε είναι ξινόχοντρος, είναι χυλοπίτες, είναι μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, πετιμέζι, αγινάρες τουρσί, βολβούς, προϊόντα σαπουνί, παραδοσιακό με ελαιόλαδο. Η διαφορά που έχουν από τα άλλα προϊόντα είναι ότι δεν έχουν συντηρητικά. Είναι με παραδοσιακό τρόπο, μας θυμίζουν τις γεύσεις των γιαγιάδωμαν πριν από πολλά χρόνια. Τα προϊόντα μας τα αγοράζουμε από τη γύρω περιοχή και έτσι ενισχύουμε και την τοπική οικονομία και μετά τα συσκευάζουμε εδώ με τα χεράκια μας. Το μαγαζί του συνεταιρισμού είναι στημένο πάνω στο κεντρικό δρόμο και από εκεί διανέμονται τα χειροποίητα προϊόντα. Βορειοανατολικά του Αμαρίου βρίσκεται το χωριό Θρόνος και η αρχαία πόλη Σύβρητος που ιδρύθηκε κατά τους ύστερους μινωικούς χρόνους. Η εκκλησία της κοιμήσεως του Θρόνου που βρίσκεται πίσω μου χτίστηκε πάνω στα ερείπια τρίκλητης ή κατ' άλλως πεντάκλητης παλαιοχριστιανικής βασιλικής που χτίστηκε τον 4ο αιώνα. Ήταν τόσο μεγάλη εκκλησία επειδή εδώ βρισκόταν επισκοπικός θρόνος
ήταν η Επισκοπή Σιβρίτου. Το πάτωμα της εκκλησίας είναι κατάσπαρτο από σιβηρωτό δάπεδο, τόσο και μέσα στην εκκλησία, όσο και απ' έξω από αυτήν. Υπάρχουσα εκκλησία της Χιμής του Θεοτόκου, χτίστηκε τον 11ο αιώνα και έχει βενετσιάνες επιρροές. Εσωτερικά είναι αγιογραφημένη ολόκληρη. Στη δε κόνχη του ιερού υπάρχει η Παναγία η Πλατιτέρα με την επιγραφή Μήτρη Θεού η Θρονιώτισσα. Εξού και όνομα Παναγία η Θρονιώτισσα. Από τις σπάνιες αγιογραφίες είναι η Παναγία Δεξιοκρατούσα που κρατάει το Χριστό στο δεξί χέρι, έχοντας αριστερά και δεξιά της δύο αγγέλους, ντυμένους με επίσημα ενδύματα. Άλλες σπάνιες αγιογραφίες είναι η προσφορά των δώρων των γονέων της Παναγίας στον προφήτη Ζαχαρία. Τα δώρα είναι σκεπασμένα και ανάμεσα στον προφήτη και τους γονείς υπάρχει αναλόγιο, το οποίο ενώ τα πρόσωπα φαίνονται αφάς, το αναλόγιο φαίνεται κατακόρυφα, σαν να το βλέπουμε από πάνω. Υπάρχει επίσης τοιχογραφία της γεννήσεως του Χριστού, που σε αυτήν βλέπουμε και την σφαγή των ηπίων και τη φυγή του Κυρίου στην Αίγυπτο. Άλλες σπάνιες αγιογραφίες είναι ο ασπασμός της Ελισάβετ με τη Μαρία και ο ασπασμός του Ιωακήμ με την Άννα, που είναι πολύ σπάνιες για την Κρήτη. Όσον αφορά τη χρονολογία της αγιογράφησης της Εκκλησίας, υπολογίζουν οι αρχαιολόγοι ότι είναι γύρω στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, από το 1350 και μετά. Στην Κρήτη των ιστορικών χρόνων γνωρίζουμε για την ύπαρξη, σύμφωνα με το μύθο, 100 πόλεων, η 100 πόλεις Κρήτη. Μία από τις πιο σημαντικές υπήρξε η Σύβριτος, ήταν η σημερινή κοιλάδα του Αμαρίου. Η πόλη ήταν οχυρωμένη σε λόφο, τη σημερινή Κεφάλα, και βρισκόταν στην κεντρική οδό που ένωνε τη βόρεια ακτή της Κρήτης με την πεδιάδα της Μεσαράς και την νότια ακτή του νησιού. Η Σύβριτος ήταν μία από τις πρώτες κρητικές πόλεις που έκοψε νόμισμα. Συγκεκριμένα, 15 διαφορετικά νομίσματα. Η Σύβριτος έκοψε από τα πιο ωραία νομίσματα της Κρήτης. Από τον 4ο αιώνα που χρονολογούνται τα πρώτα νομίσματα, με παράσταση Ερμή και Διονύσου συνήθως, που είναι οι κύριες θεότητες που λατρεύονται στην πόλη. Η Σύβριτος γνώρισε τη μεγάλη της αχμή στα χρόνια της πρώτης Βυζαντινής περίοδου, όπου έγινε έδρα του επισκοπικού θρόνου. Εξαιτίας αυτού του ιστορικού γεγονότος, η περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η αρχαία πόλη Σύβριτος έχει πάρει την ονομασία Θρόνος. Μνημείο σημαντικό για το χωριό αποτελεί η Βυζαντινή Εκκλησία της Θεοτόκου. Δίπλα από το χωριό Θρόνος, σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων, βρίσκεται ένα εξίσου γραφικό χωριό με το όνομα Καλογέρου. Το χωριό Καλογέρου λεγόταν Κάστελος, γιατί είχε φρούριο. Είναι στους πρόποδες ενός λόφου, όπου στην κορυφή γινόντουσαν φρικτορίες. Οι φρικτορίες ήταν οι φωτιές που ανάβανε στις κορυφές των βουνών για να υπάρχει επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούσαν, δεν είχαν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Κάποια στιγμή ήρθε ένας καλόγερος από ένα μοναστήρι και έλεγαν όλοι από τα γύρω χωριά: πάμε στο Καλογέρου, πάμε στο Καλογέρου, και έμεινε το χωριό Καλογέρου. Οδηγώντας προς το κέντρο του Αμαρίου, συναντήσαμε στους βορειοδυτικούς πρόποδες του Ψιλορίτη το χωριό της Βυσταγής. Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό με όμορφα σπίτια και καλοδιατηρημένα στενά σοκάκια. Λίγο έξω από τη Βυσταγή βρίσκεται η Βυζαντινή Μονή των Ασωμάτων. Η Μονή Ασωμάτων είναι ένα κτίσμα του 10ου αιώνα, σύμφωνα με τις αρχαιολογικές έρευνες και τα γραπτά μνημεία που υπάρχουν σήμερα και έχουμε στη διάθεσή μας. Αναπτύχθηκε ιδιαίτερα εξαιτίας του έφορου του εδάφους. Έδωσε πάρα πολλά στην περιοχή μας, αφού υπήρξε αργότερα ιστορικό και το πνευματικό κέντρο των Αμαριωτών. Το 1600, μέσα από νοταριακές πράξεις, φαίνεται να είναι οργανωμένη μονή, να πουλάει και να αγοράζει κτήματα. Το 18ο και το 19ο αιώνα φιλοξενεί την Ιερά Επισκοπή Λάμπης. Ανέθρεψε μεγάλες προσωπικότητες, επισκόπους, ηγουμένους και ιερομονάχους. Η Μονή Ασωμάτων λειτουργήσε για 10 αιώνες ως οργανωμένο μοναστήρι, με όλα τα δεινά που έπαθαν τα κρητικά μοναστήρια κατά καιρούς από τους ξένους κατακτητές, από τους Ενετούς, από τους Τούρκους, οι οποίοι κατέστρεφαν και οι ιερομόναχοι προσπαθούσαν και ξανάκτιζαν πάλι μέσα από την τέφρα τους τα μοναστικά αυτά κέντρα. Το 1930 η αδελφότητα της Μονής Ασωμάτων, με μια έτσι γενναία και ιστορική απόφαση, δορίζει ολόκληρη την περιοχή των Ασωμάτων, τη γη των Ασωμάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει στην περιοχή μας η περιώνυμη γεωργική σχολή των Ασωμάτων, η οποία για 80 χρόνια λειτουργήσε
και έδωσε καρπούς όχι μόνο στην περιοχή της του Αμαρίου, αλλά και ολόκληρη την περιοχή της Κρήτης. Έτσι λοιπόν, με απόφαση τοπικής μας εκκλησίας, ο χώρος της Μονής των Ασωμάτων, τα κτίσματα της Μονής Ασωμάτων έχουν ξεκινήσει να αναστηλώνονται, έτσι ώστε να ξαναλειτουργήσει αυτό το μοναστικό κέντρο ως γυναικεία πια μονή, στα οποία μέσα οι μοναχές και οι άνθρωποι της περιοχής, γυναίκες της περιοχής, θα μπορούν να εργάζονται και να παραδώσουν τις τέχνες αυτές στις επόμενες γενιές. Κοντά στη Μονή των Ασωμάτων και πάνω στον κεντρικό δρόμο που ενώνει το βόρειο με το νότιο Αμάρι, βρίσκεται το Πάνακρον. Πρόκειται για ένα μοντέρνο συγκρότημα που έχει ως σκοπό του την προώθηση του αγροτουρισμού. Καταρχήν να πούμε τι είναι αγροτουρισμός. Είναι μια μορφή τουρισμού που επιτρέπει στον επισκέπτη μιας περιοχής να είναι κοντά στη φύση, κοντά σε ανθρώπους απλούς που αγαπάνε τη γη. Η προσπάθειά μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε χώρους και υποδομές που να μπορεί ο επισκέπτης να συμμετέχει μαζί με τους ανθρώπους της περιοχής σε δραστηριότητες όπως είναι από το θέρισμα, το αλώνισμα, το ζύμωμα του ψωμιού, διαδικασίες όπως είναι η ρακή, πώς παράγεται. Ήδη λειτουργεί ένα εργαστήριο κεραμικής τέχνης. Είναι σχεδόν έτοιμο ένα εργαστήριο υφαντικής τέχνης. Ό,τι και να συμβεί, πιστεύω, στον πλανήτη, όση καταστροφή και να συμβεί, η κεραμική και η υφαντική δεν πρόκειται να εκλείψουν. Γιατί? Γιατί με τον πυλό θα κάνεις το πιάτο στο ποτήρι σου, το κιούπι σου που χρειάζεσαι και με την υφαντική θα υφάνεις τα ρούχα σου, θα υφάνεις ό,τι χρειάζεσαι. Υπάρχει μια πίστα αεραστεχνικής τοξοβολίας. Ξεκινάμε να έχουμε άλογα ζώα, δηλαδή που να μπορεί κάποιος ακόμα και να κάνει και υπασία. Υπάρχουν αθλητικοί χώροι, μπορεί να παίξει κάποιος μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Λειτουργεί στο χώρο ένα ενεργό μουσείο ελιάς και είμαστε στο τελείωμα του υπαίθριου μουσείου αγροτικής ιστορίας. Δημιουργήσαμε το δικό μας δεκαήμερο, ας το πούμε έτσι, του Πάνακρον, με την ονομασία Πανακραίων Δρόμενα. Θα είναι μια γιορτή φιλοξενίας και πολιτισμού. Θα έχει έντεχνες συναυλίες κριτικής παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο, συνοδευόμενο από ρακή και τοπικά εδέσματα. Απέναντι από το Πάνακρον, στη δυτική πλευρά του Αμαρίου, βρίσκεται ο Μέρωνας. Έχει το προνόμιο να ταινίζει την κοιλάδα του Αμαρίου από ψηλά και να στέκει με δέος απέναντι στον Ψιλορίτη. Το χωριό χτίστηκε αμφιθεατρικά για να εκμεταλλευτεί τη θέα στο έπακρο. Μέρωνας ονομάστηκε από το εξής σπουδαίο γεγονός. Πριν να φανεί κανένα ίχνος ζωής εδώ, υπήρχε ένας οικισμός απέναντι περί τα 300 μέτρα σε απόσταση βολής όπλου, ο Άγιος Ιωάννης. Υπάρχει ο μόνιμος ναός, ερυπωμένος μένα αλλά κατάγραφος. Εκεί υπήρχε μια εικόνα της Παναγίας, η οποία έφευγε με ένα θαυμαστό τρόπο και ανερμήνευτο και ερχόταν στο σημείο αυτό που έχει χτιστεί ο σημερινός ναός, μέσα σε ένα φως, σε ένα βάτο. Έβλεπαν οι κάτοικοι του οικισμού του Αγίου Ιωάννου το φως αυτό, ερχόταν εδώ πέρα και έβλεπαν την εικόνα η οποία ανήκε στο ναό του, στον Άγιο Ιωάννη. Έπαιρναν την εικόνα, την γύριζαν πίσω, συνέβη αυτό 2-3 βραδιές, μέχρι που κάποιος από τους κατοίκους του οικισμού είπε να χτίσουμε στο χώρο αυτό ένα ναό. Στη χάρη της Παναγίας, γιατί εδώ μέρεψε η χάρη της, ησύχασε. Για πρώτη φορά μπορούμε να συμπληρώσουμε, η ονομασία του Μέρωνα φαίνεται σε ένα νοταριακό έγγραφο του 1301, δηλαδή ας πούμε σε ένα σημερινό τιμολόγιο, αγοράς μαλλιών από κάποιον που αναφέρεται ότι τα αγοράσα από το χωριό Μέρωνας. Πρόκειται για μια καταπράσινη πλαγιά χτισμένη με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και βενετσιάνικα στοιχεία. Τα δροσερά νερά της καταλήγουν στις δύο βρύσες του χωριού, την Βαγγελιανή με τους 7 κρουνούς και τη Μεσοχωριανή με τους 3. Το δροσερό νερό μπορεί κάποιος να το πιει με την τζίγκινη κουτάλα, όπως ακριβώς έκαναν και παλιά. Στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε, υπήρξε άλλος οικισμός πολύ παλαιότερα, το 400 π.Χ. τέλος ελληνιστικής περίοδου, με μια πόλη, την πρωτεύουσα των Κουριτών, με την ονομασία Ελία. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Πλίνιος, η λέξη αυτή προέρχεται από τον ήλιο, από το φωτεινό. Και υπάρχουν ευρήματα τα οποία έχουν καταχωρηθεί και αξιολογηθεί προπάντων στο Μουσείο Κλασικών Αρχαιοτήτων στα Χανιά, που πιστοποιούν την χρονολογία αυτή του 400 π.Χ.
Σπουδαίος προορισμός είναι η εκκλησία της Παναγίας του Μέρωνα. Εκεί φυλάσσεται η ξύλινη εικόνα που έγινε αιτία για την ίδρυση του χωριού. Η εικόνα λοιπόν αυτή που κατά την παράδοση ήταν και αφορμή να χτιστεί ο ναός, την έχουμε προβάλει μέσα στο κυρίως ναό, δεν φέρει καμία παράσταση απάνω. Είναι κατασκευασμένη από ξύλο κυπαρίσι που ήταν πολύ ανεπτυγμένη η καλλιέργειά του, η φύτευσή του τότε στην Κρήτη. Λέγεται εικόνα λιτανίας επειδή φέρει στην κάτω μεριά μια βάση που μπορεί να την κρατεί κανείς να λιτανεύει και σκαφιδωτεί επίσης. Έχει απάνω κάποια στοιχεία από ασημένια καρφάγια που σημαίνει ότι προσπαθήσαν να διατηρήσουν την παράσταση απάνω. Δεν φέρει καμία παράσταση απάνω. Αυτό που κάναμε εμείς είναι στείλαμε το ξύλο αυτό στο Κέντρο Ερευνών Δημόκρητος και στο Κέντρο Αρχαιομετρίας. Ερευνήθηκε και μας έχουν στείλει μια βεβαίωση που γράφει ότι το ξύλο που μας έστειλε για νωρία του Μέρωνα έχει κοπεί το 1240. Με την έλευση της κρητικής αρχοντικής οικογένειας των Καλέργηδων τον 14ο αιώνα, η Εκκλησία της Παναγίας αναβαθμίστηκε σημαντικά. Έχουμε να πούμε ότι ερχόμενη μια από τις σπουδαίες οικογένειες της Επιφανής της Κωνσταντινούπολης, οι λεγόμενοι Καλλιέργηδες, μετά επεκράτησε Καλέργης, εγκατεστάθησαν εδώ στο Μέρωνα. Απέναντι εδώ από τον ναό υπάρχει κτίριο, πύργος, ο οποίος ήταν η κατοικία τους. Και επιμελήθηκαν αμέσως του ναού αυτού που ήταν και το πρώτο χτίσμα. Έφεραν ζωγράφο από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος επιμελήθηκε τη στιχογράφηση. Και αν παρατηρήσουμε μέσα τις στιχογραφίες όσον αφορά την ποιότητα και των χρωμάτων, αλλά προπάντων την εξαιρετική ικανότητα του ζωγράφου, μαζί με την παρέα του βέβαια, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι καλλιέργηδες είχαν και δύναμη και εξουσία ώστε να φέρουν ένα τέτοιο μεγάλο ζωγράφο. Με πλήρη αγιογραφική κατάταξη, όπως λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας μας, αλλά και με παραστάσεις οι οποίες είναι σπάνιες έως και μοναδικές όσον αφορά την τοποθέτησή τους πάνω στους τοίχους του ναού. Βεβαίως έχουμε το οικόσημο των καλλιεργών μέσα στο ναό σε πολλά σημεία, σε ζωγραφική είναι πλάγιες, παράλληλες γραμμές, αλλά και σε πάρα πολλά σημεία όπως το θύρωμα το κεντρικό και σε παράθυρα ανάγλυφο που μαρτυρεί πραγματικά και πιστοποιεί την έλευση από εδώ των Καλλιέργηδων. Σήμερα εκτός από τις στιχογραφίες και τις μεγάλης αξίας φορητές εικόνες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας. Εδώ έχουμε μία από τις θαυμάσιες εικόνες έργα τέχνης της Ορθοδοξίας, είναι η Παναγία η Οδηγήτρια. Ο επιθετικός προσδιορισμός αυτός έχει να κάνει με το ότι ζωγραφίστηκε στη Μονή Οδηγών της Κωνσταντινούπολης. Είναι έργο του 14ου αιώνα, 1350 περίπου, της Μονής των Οδηγών, και αυτή έχει πάρει αυτή την ονομασία, την οποία ο Καλλέργης παρήγγειλε για να φέρει εδώ. Ο κύριος Στεφανίδης, ο καθηγητής των έργων τέχνης, την αποκάλεσε ως την Μόνα Λίζα του Βυζαντίου. Μάλιστα, με μια πιθανότητα, ο Λεωνάρδο Νταβίτσι να χρησιμοποιήσει αυτήν ως πρότυπο για να ζωγραφίσει την εικόνα. Θα τη δούμε και πράγματι έχει τα στοιχεία αυτά και τα χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν αυτή την σκέψη. Στον Μέρωνα επιβάλλεται να επιστρέψει κανείς στις 27 Ιουλίου όταν γίνεται το μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Τα πανηγύρια κατ' εξοχήν είναι παραδοσιακά γλέντια που ξεκινάνε από το πρωί ή από την προηγούμενη της κάθε γιορτής με τους λιράριδες του κάθε χωριού και την παρέα τους, τους μερακλίδες που συμμετάσχουν και μπορεί είτε να κάνουν καντάδες μέσα στα χωριά και μετά να καταλήγουν στην κεντρική πλατεία ή σε κάποιο κεντρικό σημείο του χωριού που γίνεται ένα παραδοσιακό γλέντι το οποίο γίνεται με προσφορά κάποιων προϊόντων της περιοχής στους επισκέπτες και μπορεί ο καθένας να γλεντήσει ελεύθερα και να διασκευάσει με αυτή την κριτική μουσική και τα δρόμενα που γίνονται σε αυτά τα πανηγύρια. Νοτιοδυτικά του Μέρωνα βρίσκεται το χωριό Ελένες. Η ιστορία της περιοχής χάνεται μέσα στον χρόνο, αφού στο σπήλαιο Μαργελές έχουν αποκαλυφθεί ίχνη προϊστορικής ζωής. Αμέσως μετά τον οικισμό των Ελενών βρίσκεται το Γερακάρι. Είναι το χωριό με το μεγαλύτερο υψόμετρο στο Αμάρι. Είναι ένα χωριό στο οποίο μένουν περίπου γύρω στους 400 κατοίκους.
Αυτοί αυξάνονται το καλοκαίρι με την έλευση των Αθηναίων και των φίλων του χωριού που κατοικούν εδώ πέρα. Το Ζερακάρι υπάρχουν δύο εκδοχές όσον αφορά την προέλευση του ονόματος του. Η πρώτη εκδοχή, η οποία είναι και επικρατέστερη, είναι ότι παλιά εδώ, επειδή ήταν ψηλό το χωριό, χρησιμοποιήθηκε σαν εκτροφείο γερακιών. Εξαιτίας της λέξης Σιέρακας, Παύλα Γεράκη, απέκτησε το όνομα Γεράκι Γερακάρι. Το Γερακάρι έχει σπουδαία ιστορία. Είναι ένα από τα 8 χωριά που έκαψαν οι Γερμανοί κατά την αποχώρησή τους από την Κρήτη. Από τα 8 χωριά, τα οποία καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, εκτελέστηκε όλος ο πληθυσμός των ανδρών της παραγωγικής ηλικίας. Συνολικά 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα χωριά του Κέδρους, 36 στο Γερακάρι, και δεν έμεινε μια πέτρα πάνω στην άλλη ως αντίπεινα των Γερμανών κατά την υποχώρησή τους τον Αύγουστο του 44. Εκείνη τη μέρα, για κάποιο λόγο, βρισκόταν όλοι οι άνδρες του χωριού στα σπίτια τους. Από τις 4-5 τα ξημερώματα, δυο γερμανικά αποσπάσματα έζωσαν το χωριό από το σπήλι και από το Μέρωνα. Υπήρξε ένας θανάσιμος κλειός από τον οποίο κανένας δεν μπορούσε να διαφύγει. Έβγαλαν με τη βία όλους τους ανθρώπους ξημερώματα από τα σπίτια τους. Συγκέντρωσαν τους άνδρες από 15 έως 65 ετών στην πλατεία του χωριού, στο χώρο που βρισκόμαστε. Τους είπαν λοιπόν να βγάλουν τα τιμαλφή και ό,τι υπήρχε πολύτιμο μέσα στα σπίτια. Τα συγκέντρωσαν σε σωρούς εδώ δίπλα στην πλατεία του χωριού, τα οποία μετά τα φόρτωσαν και τα πήραν. Δηλαδή έγινε ένα πιάτσικο. Τα γυναικόπαιδα του χωριού απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν από μέσω των Ελληνών και του Μέρωνα προς το Ρέθιμνο. Οι Γερμανοί, αφού εκτέλεσαν τα 36 άτομα, δεμένα ένα ζεύγι και ένα δύο με ένα πολυβόλο που είχε στεθεί μπροστά στην πόρτα του σπιτιού, έριξαν πετρέλαιο και στη συνέχεια το ανατείναξαν με δυναμίτη. Επί 8 μέρες γινόταν η περισυλλογή της Λίας και όλων των εισοδημάτων που υπήρχαν εδώ συγκεντρωμένα και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το χωριό. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πρώτοι κάτοικοι, οι οποίοι είχαν διασωθεί στα βουνά και κάποια από τα γυναικόπαιδα, άρχισαν να επιστρέφουν δειλά-δειλά στο χωριό. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα που αντίκρισαν μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Υπήρχαν πτώματα δεξιά-αριστερά. Περσυνέλεξαν τους νεκρούς, έκτισαν ένα πρόχειρο μνημείο εκεί, τους έθαψαν. Και στη συνέχεια, οι περισσότεροι χείρες και ορφανά, διότι ο αντρικός πληθυσμός είχε εξοδοθεί, προσπάθησαν να ξαναστήσουν το χωριό. Το νέο Γερακάρι αναδύθηκε κυριολεκτικά μέσα από τις στάχτες και είναι ένα φιλόξενο χωριό έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες του. Η σημερινή κατάσταση του χωριού είναι ένα χωριό παραγωγικό με αρκετή νεολαία, αρκετά νερά. Λένε ότι το Κέδρος, εδώ το βουνό, έχει 99 πηγές, εκ των οποίων η εκατοστή άμα βρεθεί για το θρύλο περιέχει το αθάνατο νερό. Σήμα κατευθέν του είναι τα κεράσια τα οποία παράγει, τα οποία είναι ονομαστά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Λίγο έξω από το χωριό, στο δρόμο που συνδέει το Γερακάρι με το σπήλι, βρίσκεται ένα μικρό οροπέδιο, το Γιους Κάμπος. Το οροπέδιο Γιους Κάμπος προκύπτει από μια νέα ονομασία του παλιού κάμπου, το οποίο ονομαζόταν Γιος του Κάμπου και σύντμηση του ονόματος υπήρξε η λέξη Γιους Κάμπος. Υπάρχει ονομαστή του Λίπα, την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο ένα πλήθος ανθρώπων που αγαπάνε τη φύση, συλλέγουν τα άνθη αυτής της τουλίπας, γιατί είναι σπάνια, φύεται μόνο εδώ και αποτελεί ένα αντικείμενο προς εξέταση. Είναι ένας τόπος που, όπως χαρακτηριστικά εγώ πιστεύω, δεν είναι απλά για να πηγαίνει κάποιος. Κάποιος που έρχεται εδώ ξανά επιστρέφει. Νοτιοανατολικά από το Γερακάρι βρίσκεται το χωριό Άνω Μέρος. Ένα χωριό με πολλούς αγωνιστές που συνέβαλε στην απελευθέρωση του τόπου. Άνω Μέρος το λένε επειδή εκτίσει τρεις φορές, μετακόμισε. Και ήταν πρώτα στο Τσεντουκλά, μετά στο Βεριάκο και μετά ανέβηκε πιο πάνω, το φέρανε επειδή είχε πιο πολύ νερό και το χτίσανε και το βγάλανε άνω μέρος επειδή ανέβηκαν πιο ψηλά. Λίγο πάνω από το χωριό δεσπόζει η Μονή της Καλοίδενας, που χρονολογείται από τον 13ο με 14ο αιώνα μετά Χριστόν. Πρώτη οργανωμένη μονή στην περιοχή μας, μέσα από τα γραπτά μνημεία φαίνεται να είναι η Μονή Καλοίδενας, η οποία βρίσκεται στο βουνό Κέντρος, λίγο πιο πάνω από το χωριό Άνω Μέρος. Εδώ υπήρξε μια μοναστική αδελφότητα γυναικεία και μία εξ αυτών των μοναχουσών που υπήρχαν εδώ πέρα λεγόταν Μαριάμ
και κάθε βράδυ έβλεπε ένα φως απέναντι στο βουνό Κέντρους, λίγο πιο πάνω από το χωριό Άνω Μέρος. Την ρωτούσαν λοιπόν και την αναρωτούσαν αν το έβλεπε και εκείνη απαντούσε: εγώ το είδα και το καλό είδα, στην τοπική διάλεκτο. Γι' αυτό και στο σημείο αυτό, αφού έψαξαν, βρήκαν την εικόνα της μεταμορφώσεως και εκεί χτίστηκε η πρώτη οργανωμένη μονή στο Αμάρι, η μονή Καλόιδενας. Ο Βυζαντινός ναός αποτέλεσε καταφύγιο των επαναστατών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Τον Οκτώβριο του 1823, ο τουρκικός στρατός κατέστρεψε τη μονή. Ο ιερός ναός έπεσε το 1991-1992. Και την αναστηλώσαμε το 2001 με τη βοήθεια της αρχαιολογίας και όπως είδε ακριβώς ήταν την εξαναφέραμε. Οι περισσότερες φωτογραφίες καταστράφηκαν με το να πέσει η εκκλησία, κάτι σώζονται κάτι λίγες μέσα στο ιερό. Προχωρώντας προς το κέντρο του Αμαρίου, κτισμένο στους πρόποδες του βουνού Σάμιτος, βρίσκεται το Νεύσα Μάρι. Πρόκειται για έναν ακόμη παραδοσιακό οικισμό. Η ονομασία του προήλθε από την τουρκοκρατία, επειδή ήταν το κέντρο της διοίκησης της όλης επαρχίας και για να ξεχωρίζει από την όλη επαρχία, δόθηκε το επώνυμα του Νεύ Σαμαρίου. Νεύ σήμαινε το κυρίο Σαμάρι. Εδώ ήταν τα δικαστήρια, τα σχολεία, η αστυνομία, είχε φαρμακεία, είχε ιατρία. Ήταν μεγάλο χωριό. Στο ψηλότερο σημείο του χωριού υπάρχει το καμπαναριό στη θέση πρώην ενετικού πύργου. Στην κεντρική πλατεία του χωριού, το παλιό δημοτικό σχολείο λειτουργεί πλέον ως μουσείο. Ό,τι είχε το σχολείο προσπαθήσαμε να τα συντηρήσουμε. Μαζέψαμε τα όργανα της φυσικής και της χημίας, όλα αυτά τους χάρτες, τους πίνακες, όλα αυτά είναι παλιά δικά μας πράγματα του σχολείου. Προσπαθήσαμε και κάναμε ένα μουσείο, σχολικό μουσείο. Έτσι για την ιστορία. Βόρεια του χωριού βρίσκεται ο Βυζαντινός ναός της Αγίας Άννας. Η Αγία Άννα είναι ο αρχαιότερος καταγεγραμμένος ιστορικός ναός στην Κρήτη, είναι του 1225, είναι ρωμαιοκαθολικός ναός ή είναι ναός αφιερωμένος στον Άγιο Κωνσταντίνο. Σπουδαίος είναι και ο ναός της Κεράς Παναγιάς. Η Κερά Παναγιά είναι ο ναός του 13ου αιώνος, είναι κατασκευασμένος πάνω σε άλλο αρχαίο ναό, ο οποίος όμως ναός το 1303 με τον σεισμό καταστράφηκε και έγινε ένας ατελές βασιλικός ναός. Υπάρχει και ένα παρεκκλήσιο που μέχρι πότε το είχαμε δει ότι ήταν παρεκκλήσιο, αλλά με τις ανασκαφές και την ανακατασκευή του ναού ήταν αρχαίο βαπτιστήριο. Στο ναό υπάρχει στα θεμέλια του ναού ολόκληρο αποσυτευτικό δίκτυο που φανερώνει την πίστη των ανθρώπων για τη συντήρηση και την καλεσθησία του ιερού ναού. Προχωρώντας προς το κέντρο του Αμαρίου, βρίσκει κανείς το μοναστηράκι. Είναι κτισμένο πάνω σε ένα λόφο, στην πλαγιά του όρους Σάμιτος. Το μοναστηράκι προϋπήρχε από τον 9ο αιώνα. Αναφορές όμως συγκεκριμένα έχουμε το 1254, όπου δόθηκε ως φέουδο στην οικογένεια του Μπαρούχα. Η οικογένεια του Μπαρούχα προερχόταν από το Βυζάντιο, και μάλιστα από τις οικογένειες εκείνες που ήρθαν για να ενισχύσουν την άμυνα του νησιού. Μάλιστα ο Αλέξιος ο πρώτος ο Κομινός το 1183 έστειλε αυτές τις οικογένειες και συγκεκριμένα η οικογένεια του Βαρούχα πήρε ως φέουδο το χωριό Μοναστηράκι και το χωριό Σμιλέ. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας λειτουργήσε στο χωριό το πρώτο ελληνικό σχολείο της Κρήτης. Το ελληνικό σχολείο, ή σχολαρχείο όπως λέγαμε, το τετάξιο εκείνο σχολείο, έδωσε τα φώτα του στους νέους της περιοχής και της ευρύτερης της περιοχής για πολλές δεκαετίες. Μάλιστα ήταν το κέντρο εδώ πέρα της μάθησης, της εκπαίδευσης και της μάθησης και έβαλε τη σφραγίδα του για το μέλλον του τόπου. Ο οικισμός του μοναστηρακίου βρίσκεται γεωγραφικά σε πλεονεκτική θέση. Σε ένα λόφο με άμεση πρόσβαση στο νερό του ποταμού που τρέχει δίπλα του, ελέγχει την διάβαση προς τον νότο, το φυσικό πέρασμα δηλαδή που περνά, διατρέχει την κοιλάδα του Αμαρίου προς τη Μεσαρά.
αλλά ταυτόχρονα και εκτίσματα με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, πολύθυρα, κύωνες, βάσεις απολύθινους κύωνες έχουμε βρει. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτό που δείχνει ότι υπήρχε έλεγχος της αγροτικής παραγωγής, είναι τα τρία αρχεία σφραγισμάτων που έχουν εντοπιστεί στον οικισμό. Δηλαδή, τα σφραγίσματα στα μεσομηναϊκά χρόνια είναι κομμάτια πυλού, στα οποία αποτυπώνονται πολλαπλές σφραγίδες και τα οποία σφράγιζαν είτε πιθάρια, είτε κυβότια ξύλινα, είτε ακόμη και πόρτες. Από τα πιο σημαντικά ευρήματα από το μοναστηράκι είναι το πύλινο ομοίωμα οικίσκου, δηλαδή ενός σπιτιού της περιόδου, το οποίο μας δίνει και την εικόνα πώς θα ήταν τα σπίτια του οικισμού, κατά πάσα πιθανότητα διόροφα, με ανοίγματα, παράθυρα και πόρτες. Επίσης, από το χώρο έχουμε άφθονη κεραμική, από τα πιθάρια που αποθηκεύονταν τα γεννήματα μέχρι τα αγγεία καθημερινής χρήσης, και η κεραμική αυτή δείχνει και άμεση σχέση με την Φεστό. Έχουμε τους ίδιους τύπους αγγείων και πολλά από αυτά έχουν διακόσμηση του λεγόμενου καμαραϊκού ρυθμού. Από αναλύσεις που έγιναν στα αγγεία του μοναστηρακίου προέκυψε ότι οι άνθρωποι έφτιαχναν ένα είδος μπύρας, όπως επίσης έφτιαχναν και ένα είδος αποστάγματος από κρασί, κάτι που πιθανά μοιάζει με την σημερινή τσικουδιά. Στο χωριό υπάρχει κάτω βρύση, μια πηγή που τη χρησιμοποιούσαν παλιότερα για ίδρευση και άρδευση. Πλάι στην κάτω βρύση βρίσκεται ένας θεόρατος πλάτανος που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Έχει ύψος 30 μέτρων και περίμετρο γύρω στα 10. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στην κουφάλα του έσμιγε ο Δίας με την Ήρα. Ο πλάτανος του σκέπαζε με τα κλαδιά του και έτσι ευλογήθηκε από τον Δία να μην φιλορροεί ποτέ. Σπουδαίες είναι και οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Οι ναοί που βρίσκονται εδώ πέρα είναι περίπου του 15ου αιώνα. Έχουμε το μοναστήρι της Παναγίας Πετράδιας, που σώζει το ναό, όπως είπαμε. Ανακαινισμένος πρόσφατα, βρέθηκαν τάφοι στο εσωτερικό του. Και μάλιστα κάτω από το χώρο του ναού βρέθηκαν τοιχογραφίες. Οι τοιχογραφίες αυτές μας λένε ότι προϋπήρχε ναός και πάνω σε αυτό το ναό χτίστηκε ο νεότερος του 15ου αιώνα. Ο ναός των Αρχαγγέλων που είμαστε εδώ πέρα, ο οποίος είναι και αυτός του 15ου αιώνα, χτίστηκε το 1513. Έχουμε, όπως βλέπετε, τις εξωτερικές καμάρες, η πόρτα με τα κιονόκρανα και τα τόξα, τα περιστήλια, είναι ιδιαίτερης ομορφιάς. Εσωτερικά, σε αυτό το ναό έχουμε την κύμηση της Θεοτόκου, η οποία έχει το χαρακτηριστικό, αντί να βρίσκεται στην είσοδο του ναού επάνω, βρίσκεται στο νότιο τμήμα, με πολυπληθή πρόσωπα, σε πολύ καλή κατάσταση. Ακόμα στο τέμπλο έχει αγιογραφηθεί από το Γεώργιο Βαρούχα Ιερέα το 1906. Αυτός ο Γεώργιος Βαρούχας ο Ιερέας είχε καταγωγή από εδώ. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι και εκείνος του 15ου αιώνα, έχει καταστραφεί ένα τμήμα το οποίο έχει ξαναχτιστεί. Εκείνο όμως που παρέμεινε, σώζονται οι τοιχογραφίες και έχουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και στο ιερό έχουμε την Παναγία, το Γρηγόριο το Μέγα, το Γρηγόριο του Θεολόγου, το Βασίλειο. Ανατολικά από το μοναστηράκι, στους δυτικούς πρόποδες του Ψιλωρίτη, βρίσκεται το χωριό Πλατάνια. Είναι ένα παλαιό κτηνοτροφικό χωριό, αναφέρεται γύρω στο 1500 και νωρότερα ίσως κάποιος βαρούχας αναφέρει μόνο 7 ιερείς από τα Πλατάνια με το επίθετο Λίτινας ή Λίτινος. Είχαν δε οι Τούρκοι και σταθμό, όπως τον έλεγαν τότε, Καρακόλι. Καρακόλι ήταν ένας τούρκικος σταθμός, όπως έμεναν σήμερα οι σταθμοί χωροφυλακής. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται ο μικρός μας συνάμα αξιόλογος βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου. Οι μαρτυρίες όλες συγκλίνουν ότι το 1280 υπήρχε ο ναός αυτός. Οι αγιογραφίες διακρίνονται για τη ζωντάνια των χρωμάτων. Διατηρημένες σήμερα καλά είναι οι αγιογραφίες του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου. Βεβαίως από το δεξιό κλήτος υπάρχουν
διάφορες Αγίες που διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση. Μια ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η εικόνα του Αγίου Γεωργίου είναι το ότι έχει στο δεξιό αυτή ένα σκουλαρίκι, το οποίο υπήρξε συνήθεια κατά την περίοδο εκείνη οι επιφανείς να αφορούν αυτό το σκουλαρίκι. Από το χωριό ξεκινά η διαδρομή που οδηγεί στο φαράγγι των Πλατανιών. Είναι μια διαδρομή που ξεκινάει με λεώνες και σιγά σιγά το τοπίο εναλλάσσεται. Περνάς από βράχους με ιδιαίτερα χρώματα που προσδίνουν έτσι μια ιδιαίτερη όψη. Από καμάρες μυλεμένες από την ίδια τη φύση, δηλαδή βράχους που σχηματίζουν καμάρες που περνάς από κάτω. Στο φαράγγι βρίσκεται η αποικία του Γήπα μαζί με γεράκια και αγριοπερίσταρα. Πολύ σημαντική περιοχή, ιδιαίτερα και για τη Χλωρίδα βέβαια και για την Πανίδα. Από τη Χλωρίδα διακρίνουμε και υπάρχει στο κριτικό πεύκο ο Ασφένταμος και διάφορα άλλα είδη μικρότερης Χλωρίδας, δηλαδή ποόδους ή θαμνόδους. Νότια από το χωριό Μοναστηράκι βρίσκεται το χωριό Λαμπιώτες. Σύμφωνα με την παράδοση, το χωριό επικίστηκε από τους κατοίκους της πόλης Λάμπης, από τους οποίους πήρε και την ονομασία του. Νότια από το χωριό Λαμπιώτες, στους πρόποδες του βουνού Σάμιτος, βρίσκεται το όμορφο Πετροχώρι. Βόρεια του χωριού βρίσκεται ο Νεραϊδός Πύλιος. Είναι ένα σπήλαιο που συνδέεται με θρύλους, άλλωστε αυτό ακριβώς μας λέει και η ονομασία του. Συνδέεται με τις Νεράιδες, πιθανόν και με τη γέννηση του Δία στην περιοχή. Και στην περίοδο της γερμανικής κατοχής θεωρείται ότι κάποιοι οποίοι ίσως δεν φέρθηκαν τόσο καλά στους ντόπιους και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς κατακτητές, βρήκαν από τους ντόπιους εκεί θάνατο. Το Βυζάρι βρίσκεται στο κέντρο μιας καταπράσινης κοιλάδας. Το όνομά του προέρχεται λέξη Βυζάντιο, Βυζαντινή περίοδο Βυζάρι, ή ότι η περιοχή ήταν πολύ έμφορη και το βίζαναν από γύρω-γύρω, δηλαδή βίζανε από πολλές φορές, από πολλές πλευρές, και έτσι Βυζάρι. Γραφικό χωριό από το οποίο περνάει ο κεντρικός δρόμος που ενώνει τα δύο άκρα του Αμαρίου. Τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Βυζαρίου βρίσκονται 2 χιλιόμετρα δυτικά του χωριού Βυζάρι, στη θέση Ελληνικά. Το Βυζάρι βρίσκεται στη μέση μιας μεγάλης κατάφυτης κοιλάδας του Ασουμαχιανού κάμπου. Βρίσκεται 41 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου, 360 μέτρα υψόμετρο. Ανατολικά υπάρχουν 3 ημικυκλικές αψίδες, δυτικά υπάρχει ο πρόναος και νότια διασώζεται το βαπτιστήριο. Το δάπεδο αποτελόταν όλων από πύλινες πλάκες σε μορφή πλίνθου. Ο ναός αυτός είναι ο μεγαλύτερος ναός της περιοχής εδώ του Αμαρίου. Το μικρό ξυλουργείο του Γιάννη Βοσκάκη βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και κρατάει ακόμη τις παραδόσεις. Το μαγαζί αυτό είναι εδώ γύρω στα 20 με 25 χρόνια. Όλη αυτή την ιστορία εδώ την ξεκίνησε ο πατέρας μου, ο οποίος ασχολείται με το ξύλο από τα 15 του. Δουλεύουμε μόνο με ξύλο ελιάς. Το ξύλο είναι από την περιοχή μας όλο. Το ίδιο το ξύλο θα μας καθοδηγήσει τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Το κομμάτι που θα μας δώσει να είναι καθαρό, να μην έχει σκασίματα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε. Όλα τα κομμάτια αυτά είναι ένα-ένα κομμάτι φτιαγμένα στο χέρι. Όλα έχουν τη διαφορετικότητά τους και τη μοναδικότητά τους. Επειδή επίσης πάρα πολλοί κόσμος τα χρησιμοποιεί, δεν χρησιμοποιώ βερνίκια ή οτιδήποτε άλλα χημικά για να καλύψω το ξύλο μου. Το μοναδικό πράγμα που χρησιμοποιώ είναι λαδάκι από την ελιά. Δηλαδή το να παίρνεις ένα κομμάτι ξύλο από την εξοχή και κάποια στιγμή να του δίνεις μορφή και ζωή, είναι κάτι που είναι μοναδικό νομίζω, είναι πολύ όμορφο. Ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο, φτάνουμε στον Φουρφουρά, που βρίσκεται στους δυτικούς πρόπαδες του Ψιλορίτη. Στις σκητάλιες των μοναχισμών μας παίρνει η Μονή των Ασωμάτων, η οποία αρχικά υπήρξε μετόχη της Μονής της Καλόιδανας, η οποία φιλοξένησε για 2 αιώνες και την Επισκοπή Λάμπης.
Οπότε γι' αυτό έδωσαν την ονομασία Φουρφουράς ή για τον πρώτο οικιστή από την αττική οικογένεια, ο οποίος είχε αυτό το όνομα. Στο χωριό βρίσκεται το εμφιαλωτήριο Ήδη, επιχείρηση που πέρασε από πατέρα σε γιο και μέχρι σήμερα προμηθεύει το αμάρι με ελληνικά αναψυκτικά. Εγώ σιγά σιγά, δόξα τω Θεώ, εξυγχρονίστηκα όσο το δυνατόν. Το πρώτο αναψυκτικό που κυκλοφόρησε ήταν η γκαζόζα. Μετά πορτοκάλι λεμονάδα. Στη δεκαετία του 60 κυκλοφόρησε ένα όπως τον Πιράλ, άρα ήταν πιο φανταστικό όνομα, την Τσινάλ. Οπωσδήποτε οι ποσότητες, είπαμε, δεν είναι μεγάλες, αλλά γιατί αυτές όμως που παράγουμε είναι υπερκαλύπτουν το αμάρι. Το νερό προέρχεται από μια φυσική πηγή που είναι λίγο πιο πάνω 300 μέτρα. Από φυσική πηγή, η οποία πηγάζει ακριβώς κάτω από τις πρόποδες του Ψιλορίτη, παγωμένο κρυστάλλινο νερό βγαίνει. Εμείς απλά το μόνο που τους κάνουμε δύο φιλτραρίσματα και εμφιαλώνουμε, τίποτε άλλο. Ο Ψιλορίτης λέγεται οροσυρά Ήδη. Και από εκεί το έκανα Ήδη. Δεν άρεσε πολλούς, γιατί το είχαν συνηθίσει τώρα πάρα πολλά χρόνια τον πατέρα μου, αλλά εντάξει. Εγώ το θεώρησα το Ήδη είναι πιο εμπορικό. Νότια του Φουρφουρά βρίσκεται το χωριό Κουρούτες. Η ονομασία του οφείλεται στους Κουρίτες, τους μυθικούς δαίμονες που σύμφωνα με τη μυθολογία φύλαγαν τη σπηλιά που η Ρέα είχε κρύψει τον νεογέννητο Δία για να μην τον σκοτώσει ο σύζυγός της Κρόνος. Μέσα από το χωριό ξεκινάει η ανηφορική διαδρομή που οδηγεί στην τοποθεσία Παρδί και στο κλεισάκι του Αγίου Τίτου. Είναι μια γραφική παλιά εκκλησία η οποία θεωρείται ότι έχει χτιστεί πάνω σε ναό του Ερμή. Το μέρος είναι πολύ όμορφο, με πολύ ωραία θέα, κάτω από πρίνους και ασφένταμους και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει και πηγή νερού. Στο τέλος της ίδιας διαδρομής βρίσκεται το μοναδικό ρηβατικό καταφύγιο του Αμαρίου στην θέση Τουρμπουτός Πρίνος. Οι ρηβατικές ομάδες ξεκινούν από εκεί για να φτάσουν στην κορυφή του Ψιλορίτη. Ο δρόμος φτάνει μέχρι έξω από το καταφύγιο. Από εκεί μετά η διαδρομή, ανάλογα με την αντοχή βέβαια του ρηβάτη, ποικίλει ανάμεσα στις 3,5 μέχρι 4,5 ώρες μέχρι την κορυφή Τίμιο Σταυρός, την ψηλότερη κορυφή του Ψιλορίτη, 2456 μέτρα. Στη κορυφή του Ψιλορίτη υπάρχει το εκκλησάκι Τίμιος Σταυρός. Είναι ένα πετρόχτιστο εκκλησάκι χτισμένο με το εκφορικό μινοϊκό σύστημα, ακριβώς δηλαδή μια μικρογραφία, αν θέλουμε, ενός κρητικού μητάτου. Ανατολικά του Αγίου Ιωάννη, πάνω στον κεντρικό δρόμο του Αμαρίου, βρίσκεται το χωριό Νίθαυρη. Λίγο έξω από το χωριό βρίσκεται το σπήλαιο Νοτική Τρύπα. Το σπήλαιο θεωρείται ιστορικό, ήταν λατρευτικό κατά την αρχαιότητα, γιατί ο μεγάλος σπηλολόγος, ο Γάλλος, ο Πολ Φορ, βρήκε ίχνη λατρείας του αρχαιοκριτικού θεού Πάνα. Το σπήλαιο επίσης έχει και μεγάλη ιστορία, γιατί στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ήταν ένα από τα σπήλαια που υποδέχθηκε το γερμανό στρατηγό Κράιπερ με την ομάδα απαγωγής και προωθήθηκε στις νότιες παραλίες της Κρήτης, στο Ροδάκινο, όπου από εκεί φυγαδεύτηκε για τη Μέση Ανατολή με υποβρύχιο. Στο νότιο-ανατολικό κομμάτι του Αμαρίου βρίσκεται το χωριό Πλάτανος. Το όνομά του το πήρε από τον Μεγάλο Πλάτανο που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. Η Λοχρία είναι το τελευταίο χωριό του Αμαρίου στα νοτιοανατολικά του σύνορα. Είναι ένα τυπικό ορεινό χωριό με περίπου 200 κατοίκους που ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία. Στο νοτιότερο κομμάτι του Αμαρίου βρίσκεται το χωριό Αποδούλου. Την ονομασία του την πήρε στα μεσαιωνικά χρόνια όταν πειρατές ρήμαζαν τα παράλια χωριά της Κρήτης παίρνοντας σκλάβους που τους πουλούσαν για δούλους. Λίγο έξω από το χωριό, στη θέση Τουρνές, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Αποδούλου. Το Αποδούλου, στη θέση Γούρνες, στα βορειοδυτικά του σύγχρονου οικισμού, ανασκάπτεται τα τελευταία χρόνια ένας πολύ σημαντικός οικισμός της μεσομινοϊκής περίοδου, δηλαδή από το 1900 μέχρι το 1700 π.Χ. Λειτουργούσε σαν κέντρο συγκέντρωσης της γεωργικής παραγωγής της περιοχής. Βρέθηκαν πάρα πολλά πιθάρια που από τις αναλύσεις που έγιναν φάνηκε ότι περιείχαν ελαιόλαδο που ο όγκος του υπολογίστηκε σε 3.000 λίτρα. Τις αρχαιολογικές έρευνες ξεκίνησε ο διάσημος Έλληνας αρχαιολόγος Σπύρος Μαρινάτος στη δεκαετία του 1930 και συνέχισαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν το 1985 και έφεραν στο φως τρία κτηριακά συγκροτήματα της παλαιονακτορικής περίοδου και πολλούς θελωτούς τάφους.
Την εποχή αυτή χρονολογούνται τα πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα λίθινης τράπεζας προσφορών και κυπέλου που φέρουν γραφή της γραμμικής Α. Στον οικισμό έχουν αναγνωριστεί εργαστήρια κεραμικής, όπως συνάγεται από τους τροχούς που έχουμε βρει. Έχουμε δωμάτια με αποθηκευτική χρήση, με χρήση κουζίνας. Οι χώροι κατοικίας κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν στον όροφο, μια και τα σπίτια ήταν διόροφα. Ξέρουμε ότι υπήρχε ένας ισχυρός περιμετρικός τείχος στον οικισμό. Σε αντίθεση με το μοναστηράκι, το Αποδούλου συνεχίζει να κατοικείται και κατά την επόμενη περίοδο των νέων ανακτόρων. Στην ευρύτερη περιοχή του Αποδούλου γνωρίζουμε ότι η κατοίκηση συνεχίζει στην τελική ανακτορική φάση, δηλαδή στα χρόνια από το 1450 μέχρι το 1300 π.Χ. Πληροφορίες για την εποχή αυτή αντλούμε από τους τάφους που έχουν βρεθεί διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία της περιοχής, όπου ανασκάφηκε ένας σημαντικός θολωτός τάφος. Ο τάφος έχει είσοδο μήκους 7 μέτρων και θάλαμο με διάμετρο μεγαλύτερη των τριών. Ολόκληρη την κοιλάδα του Αμαρίου διασχίζει ο λιγιώτης ποταμός. Το ποτάμι αυτό εξακολουθεί να κυλάει ακούραστα. Άγρια φύση. Βουνά. Γεύσεις. Παράδοση. Ιστορία. Μουσική. Το Αμάρι περιμένει να το ανακαλύψετε και να σας κατακτήσει.